Φουσκωμένα κατά μέσο όρο 30% σε σχέση με τον Δεκέμβριο είναι οι τιμέ ρεύματο πριν την επιδότηση που ανακοίνωσαν οι πάροχοι για τον Ιανουάριο. Έτσι, τα τιμολόγια από 28 έω 40 λεπτά την κιλοβατόρα αυτό το μήνα σκαρφαλώνουν στα 35 με 51 λεπτά την κιλοβατόρα από το νέο χρόνο. Δουλεύω βόνο με γκάζι την κουζίνα και ούτε σίδερο ούτε, ένα ψυγείο έκο. Μου ήρθε 540. Οι καταναλωτέ πλέον αναμένουν με αγωνία το ύψο των επιδοτήσεων του επόμενου μήνα για να υπολογίσουν πόσο βαθιά θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη τη νέα χρονιά. Σύμφωνα με πληροφορίε, αντίστοιχα φουσκωμένη θα είναι και η κρατική έκδοση που θα ανακοινωθεί αύριο, η οποία αναμένεται να ανέβει από τα 22 στα 33 λεπτά την κιλοβατόρα για να μείνει στα ίδια επίπεδα με του προηγούμενου μήνε η τελική τιμή που θα φτάνει στην πλειοψηφία των καταναλωτών, δηλαδή στα 15 με 17 λεπτά την κιλοβατόρα. Τώρα, μισήν οι επιδόδε, κάπω είχαν στα ίσερα. Η απόφαση για πλαφόν στο φυσικό αέριο ανακουφίζει κάπω νοικοκυριά και επιχειρήσει σε όλη την Ευρώπη, καθώ διασφαλίζει την προστασία εναντί ακραίων ενεργειακών τιμών. Ωστόσο, η καθυστέρηση στο να συμφωνία κόστησε ακριβά στα κράτη-μέλη. Από τι 27 Ιουλίου έω τι 3 Οκτωβρίου, δηλαδή για περίπου 70 μέρε, οι Ευρωπαίοι καταναλωτέ πλήρωναν το αέριο πάνω από 180 ευρώ τη Μεγαβατόρα, με καπέλο που έφτασε ακόμα και το 94% σε σχέση με τον κόφτη. Η ενεργειακή κρίση έχει κοστίσει μέχρι στιγμή στην Ευρώπη περίπου 1 τρισεκατομμύριο ευρώ. Ενώ μόνο η Γερμανία δαπανά 1,5 δισεκατομμύριο την ημέρα σε μέτρα στήριξη. Την ίδια ώρα εντείνονται οι φόβοι ότι το πλαφόν μπορεί να δημιουργήσει ελλείψει σε φυσικό αέριο. Με την Goldman Sachs να εκτιμά σε έκθεσή τη ότι ο κόφτη μπορεί να επιδεινώσει την ενεργειακή κρίση. Ένα ανώτατο όριο τιμών χωρί σχετικό ανώτατο όριο ζήτηση όχι μόνο δεν λύνει το έλλειμμα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αλλά κινδυνεύει να επιδεινώσει το συνεχιζόμενο έλλειμμα, δίνοντα κίνητρα στην κατανάλωση. Πάντως οι τιμές του φυσικού αερίου έπεσαν σήμερα ακόμα και κάτω από τα 100 ευρώ τη Μεγαβατόρα.